Του μιλάγες ελληνικά? Δεν θυμάμαι πως... Άκουγε ελληνικά όμως. Δεν ξέρω, γιατί δεν ήξερα ελληνικά τότε καθόλου και ούτε μπορώ να θυμηθώ πως μιλήσαμε. Σε ποια γλώσσα. Ήταν λίγο απ' όλα. Ήταν λίγο αγγλικά, γαλλικά, ήξερε λέξη που και που. Και δεν ξέρω, ναι. Γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά. Μια σούπα κάνω. Αλλά θέλω να πω ότι με την Εστέλη είμαστε μαζί 4 χρόνια, 5. Εδώ. Μια εδώ και μια Βρυξέλλες. Και πολλούς μήνες εδώ. Και, δηλαδή όποτε δεν έπαιζε στο Εθνικό Θέατρο ήταν εδώ. Μάλιστα. Όχι για να το κάνω επίτηδες, απλώς μην έχει αυτή την εικόνα που είναι νομίζω πλαστή. Δηλαδή ότι οι ηθοποιοί είναι στα φώτα, ότι, είναι, ότι έχουν μια λάμψη. Καμιά φορά τηλεφωνάνε και στο φωτογράφο να πούνε θα είμαι το βράδυ στα μπουζούκια με τον Ντάλε, ξέρω. Δηλαδή όλη αυτή η... όλο αυτό το κουσκούς γύρω από τους τοπιούς νομίζω ότι είναι λάθος. Και εν πάση περιπτώσει δεν αισθάνομαι συνάδελφος με τους τοπιούς αυτούς. Με τους τοπιούς αυτούς. Αυτούς. Τα αφήνω. Ωραία μου, εσύ σε ποια ηλικία κατάλαβες ότι σ' αρέσει το θέατρο, ότι θέλεις να γίνεις ηθοποιός? Από μικρή το ήξερα ότι ήθελα, αυτό ήθελα να κάνω. Άλλαξα τη γνώμη μου με το καινούριο, με την καινούρια Μπάρμπι που βγήκε, αλλά ήξερα πάντα ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός και το κατάλαβα, δεν ξέρω πώς το κατάλαβα. Σπούδασα θέατρο, ταινίες, προσπάθησα να βρω κάτι πιο ασφαλό να κάνω, πιο σίγουρο, πιο... Αλλά έχω δει, δεν μου χάλασε τίποτα να με πάει σε κακές παραστάσεις. Είδα και το καλό και το κακό. Το είδα. Η μητέρα σου, πώς ήταν σε σχέση με την απόφασή σου αυτή? Ήταν κοντά σου, δηλαδή σου είπε ναι, καταπληκτική ιδέα, αφού αυτό θέλεις να κάνεις είμαι δίπλα σου? Όχι και πάρα πολύ. Είναι δική μου επιλογή. Δεν θέλω... Νομίζω ότι το κατάλαβα. Για να κάνω τις σπουδές μου έπρεπε να δουλέψω σε ένα μπαρ. Για 10 χρόνια δούλεψα σε ένα μπαρ. Μου άρεσε τότε, μου άρεσε αυτό το σερβίτσιο που δίνει σε κάποιος να είναι πολύ χαριτωμένο όπως τα λες και μου αρέσει να σε ακούω με τα λαθάκια σου. να σιγουρευτώ ότι περνάνε καλά και έχουν αυτά που χρειάζονται και... Τώρα το βρήκα και αυτό το βαρεθήκα. Μετά από 10 χρόνια, ναι. Και τώρα το βρήκα αυτό το σερβίτσιο να δώσω ό,τι μπορώ στο σκηνοθέτη. Το βρήκα όταν έκανα αυτή τη ταινία. Ποια ταινία? Είναι μια γαλλική παραγωγή. Λέγεται La Folie Almayère. De Chantal Ackerman. Chantal Ackerman, πρέπει. Τι ωραία που αποτελείται αυτή η προφορά, παιδί μου. Τι ωραία αυτή η γαλλική. Και ναι, μόλις βγήκε... Στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Αν θα έρθει εδώ δεν ξέρω. Πάντως καλή επιτυχία σου ευχόμαστε για αυτό το ξεκίνημα. Ευχαριστώ. Και το θέατρο το ξεκινάς τώρα για πρώτη φορά. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα? Δεν ξέρω. Τώρα που έφυγα από το Βέλγιο δεν ήθελα να έρθω Ελλάδα για να γίνω ηθοποιός μόνη μου. Τώρα που έκανα τη δουλειά αυτή με τη ταινία μόνη μου γυρνάω στο πατέρα μου να μαθαίνω λίγο περισσότερο.